Αξίζουν χαρητήρια στα παιδιά. Πιστεύω ότι τους είπαμε μέσα στα αποδυτήρια ότι δεν έχουν να χάσουν τίποτα. Παίζουμε με τον Πρωτοπόρο, μια πολύ καλή ομάδα, η οποία από ό,τι δείχνουν τα αποτελέσματα θα βγει στην κατηγορία στη Β' Εθνική. Εμείς είπαμε θα μπούμε μέσα, θα παίξουμε όσο μπορούμε, ό,τι μπορούμε, θα τα δώσουμε όλα και από εδώ και πέρα θα τα δίνουμε όλα. Και μέχρι το τέλος θα κάνουμε τη σούμα μας και θα δούμε τι κάναμε. Είμαστε μια ομάδα με πιτσιρικάδες, με λίγους έμπειρους και κάνουμε μια υπερπροσπάθεια. Ο πρόεδρος και όλοι οι υπόλοιποι που είναι γύρω από την ομάδα μαζί με τους ποδοσφαιριστές σε αυτή την κατηγορία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά και στους 20 και αυτούς που ήταν εκτός αποστολή σήμερα για την πρώτη νίκη που πιστεύω ότι ίσως είναι η αρχή για να κάνουμε κάτι καλύτερο. Και η μεγαλύτερη μέχρι τώρα στην ιστορία της ομάδας. Είναι σίγουρα η μεγαλύτερη, γιατί η Καβάλα είναι μια ομάδα με ιστορία στην Α Εθνική, με πολλές συμμετοχές Α, Β Εθνική. Έτυχε να την παίξω αντίπαλος όταν έπαιζα μπάλα στη Βέρεια. Είναι μια ομάδα με ιστορία πολλών χρόνων. Η Αγία Μαρίνα γράφει τη δικιά της ιστορία και είναι η πρώτη χρονιά μετά από τα 8-9 χρόνια που έχει πάρει ο πρόεδρος στην ομάδα που βγήκε στη Γάμα Εθνική και προσπαθεί για ό,τι καλύτερο μπορεί. Χριστό, παραμένεις υπηρεσιακός ή θα είσαι μόνιμος προπονητής? Να σας πω την αλήθεια, δεν θέλω να είμαι μόνιμος. Προπονητής θα βοηθήσω, εννοείται, σε όποιο πόστο μου πει ο πρόεδρος. Από εκεί και πέρα θέλω να έρθει ένας προπονητής, ένας γυμναστής και να βοηθήσει αυτά τα παιδιά να ανέβουν κι άλλο, να πάρουν ψυχολογία μετά τη σημερινή νίκη και να πάνε όσο καλύτερα μπορούν.